Όμως φοβερές αποκαλύψεις θα γίνουν από την Βικτωρία Νταγκουνάκη, την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο που μπήκε στα άδυτα του σατανισμού και αποκαλύπτει ονόματα και πράγματα που θα ξαφνιάσουν. Ας πάρουμε τώρα μια χαρακτηριστική γεύση. Ο Έλληνας αρχηγός του επίσημου σατανισμού, να το πω έτσι, δεν είναι Έλληνας, έκανα λάθος, είναι Άγγλος. Λέγεται Φρεντ Μόρισον. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στην οργάνωση. Είναι γιατροί, δικηγόροι. Ο σατανιστής λέει ότι είναι και εισαγγελείς, κοινωνούν σώμα και αίμα ανθρώπινο. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα στην οργάνωση. Άγνωστος κόσμος και τη δημοσιογράφο Βικτώρια Νταγκουνάκη είναι ένα κομμάτι από την δημοσιογραφική της εμπειρία. Έζησε από μέσα και έμαθε πολλά. Ο Έλληνας αρχηγός του επίσημου σατανισμού, να το πω έτσι, δεν είναι Έλληνας, έκανα λάθος, είναι Άγγλος. Λέγεται Φρεντ Μόρισον. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χρήματα, δεν ξέρουμε πού ασχολείται, πού κατοικεί, τίποτα. Κυκλοφορεί με μια Πόρσε. Έχει ένα δικό του κότερο που λέγεται Μπαρμπέιτος και κατά καιρούς υπάρχει αραγμένο στο λιμάνι του Πειραιά. Το ξέρουμε γιατί εγώ έχω γνωρίσει έναν σατανιστή, αυτός μου τα αποκάλυψε όλα αυτά, που ήταν 15 χρόνια ιερέας αυτής της οργάνωσης. Αγωνίζεται να φύγει, υποφέρει πολλά. Αυτός λοιπόν μου είπε ότι ο Μόρισον τον έστελνε να αγοράζει γυναίκες από κέντρα και να τις πηγαίνει στο κότερο. Δίπλα στο Μόρισον είναι δύο Αγγλίδες επίσης, η Πατρίτσια και η Βικτώρια. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στην οργάνωση. Είναι γιατροί, δικηγόροι. Ο σατανιστής λέει ότι είναι και εισαγγελείς και αστυνομικοί και από τις ένοπλες δυνάμεις. Εκείνος τα λέει. Δύο πράγματα απαραίτητες προϋποθέσεις του σατανισμού. Η ανθρωποθυσία και το σεξ. Το σεξ γιατί τους ενώνει όλους μεταξύ τους και εκλείει καλύτερη ενέργεια για να επικαλεστούν τα δαιμόνια, τα πνεύματα. Η ανθρωποθυσία είναι πώς κοινωνούμε εμείς αίμα και σώμα Χριστού στην Εκκλησία και εκείνοι κάνουν ένα είδος παροδίας θείας κοινωνίας που κοινωνούν σώμα και αίμα ανθρώπινο. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα στην οργάνωση που αποκαλούνται μάνες. Αυτές κάνουν σεξ με μέλη της οργάνωσης με αντικειμενικό σκοπό να γεννήσουν τα παιδιά τα οποία τα θυσιάζουν με δύο μαχαίρια τυλιγμένα σε μαύρο σεντόνι όταν είναι μία ή δύο εβδομάδων. Και οι γυναίκες αυτές για την υπηρεσία που προσφέρουν και επειδή μπαίνουν βγαίνουν σε κάποια νοσοκομεία αμείβονται 1,5-2 εκατομμύρια το κάθε παιδί. Η οργάνωση που σας λέω, μόνον αυτή, αφήνουμε τις άλλες, έχει παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στη Δράμα, το Βόλο, την Κρήτη και την Κύπρο. Δηλαδή, στις περιοχές ακριβώς που διαβάσαμε τα τελευταία χρόνια, προβλήματα και φόνους. Στην Κρήτη είχαμε τη μαθήτρια που αυτοκτόνησε. Ναι. Το καλοκαίρι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Στο Βόλο είχαμε τα παιδιά του σχολείου. Είχαμε στο Χαλάνδρι το 92, τον Νοέμβρη του 92, 10 παιδιά σε ένα κατοίκητο σπίτι κάναν τελετές μαύρης μαγείας, συνελήφθησαν. Τα 4 ανάμεσά τους ήταν ανήλικα. Εάν ένας μυηθεί μες στο σατανισμό, ενταχθεί μες στο σατανισμό, μπορεί να φύγει μετά? Με τίποτα. Αν μιλάμε για σοβαρό σατανισμό και για ομαδούλες που μεταξύ τους κάνουν πνευματισμό ή κάτι, δεν μπορεί να φύγει. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, έχει προφανώς κάνει και ο ίδιος φόνο και άρα τον εκβιάζουν. Δεύτερον, είναι ναρκωμανής. Και τρίτον, αν κάποιος τους φύγει, χάνει το κύρος τους απέναντι στα άλλα μέλη. Εμένα, ο σατανιστής που κουβεντιάζω, μου έχει πει για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, θυμόσαστε το ζευγάρι στο Σούνιο που βρέθηκε σκοτωμένο και κάψαν το αυτοκίνητο κτλ. Ο σατανιστής μου είπε ότι αυτά τα παιδιά περάσανε λίγο από την οργάνωση, ανατριχιάσανε, φύγανε και τους σκοτώσαν οι σατανιστές. Μου έχει πει επίσης για δύο Λιβανέζες, την Αμάρ και την Ντόροθι, οι οποίες σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη χώρα μας, αλλά τους είχαν λιμάρει τα ακρόμπαρα οι σατανιστές. Μου είπε ότι τις προάλλες ακούσαμε για μια κοπελιά και ένα ταξιτζί που βρεθήκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Yeah. Η κοπελιά αυτή ήταν στην Κρήτη και ανήκε σε σατανιστική οργάνωση. Θέλησε να φύγει και τη σκοτώσανε. Απειλήθηκα πάρα πολύ, η ζωή μου, ο αραβλαστικός μου. Και επειδή είσαι και έναν τρομερό δαιμονισμό από το σατανιστή που ήξερα, μίλαγε όλη τη νύχτα με δαιμόνια και δεν ήξερα τι να κάνω. Φοβήθηκα πολύ, πήγα στην αστυνομία, δεν βρέθηκε λύση. Πήγα όπου μπορούσα και τελικά κατέβηκα σε έναν ιερέα. Μου είπαν ότι είμαι θεόπνευστος. Φαίνεται ότι η εκκλησία μας έχει και αγίους και ας μην τους ξέρουμε. Από την ώρα που πήγα στον ιερέα, ήξερε τα πάντα, μου είπε ότι με περίμενε και από τότε δεν με ενόχλησε πια κανείς. Φαίνεται λοιπόν ότι η προσευχή είναι τρόπος να μας προστατεύσει και ο Θεός άλλωστε είναι ισχυρότερος του διαβόλου. Ο διάβολος είναι δημιούργημα, ο Θεός είναι δημιουργός. Πιστέψτε με, δεν κάνω κήρυγμα, αλλά ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τον διάβολο και τα ζόμπι του είναι ο Χριστός. Η πιο γνωστή εκκλησία του Σατανά είναι αυτή της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φήμη της οφείλεται ότι φέρει το όνομα έτσι φανερά χωρίς κάλυψη και στη δραστηριότητα που αναπτύσσει. Ιδρύθηκε το 1966 από έναν πρώην θηριοδαμαστή, πρώην αστυνομικό και νυν αρχιερέα της, τον ονόματι Άντων Λαβέη.
Ο σατανιστής Charles Manson και τρεις γυναίκες οπαδοί του καταδικάστηκαν σε θάνατο το 1971 για τη στιγερή δολοφονία της ηθοποιού Sharon Tate, πρωταγωνίστριας της ταινίας «Το μωρό τη Ρόσμαρη» και τριών άλλων. Αργότερα οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Όμως και στην Αϊτή η μαύρη μαγεία είναι απόσπαστο στοιχείο του βουντού της κυρίαρχης θρησκείας. Οι ιερείς καλούν τα πνεύματα του βουντού ενώ οι πιστοί εκστασιάζονται και κυλιούνται με σπασμού στο έδαφος. Η θυσία πετεινών αποτελεί μέρος των τελετών. Το βουντού είναι βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση των Αϊτινών μαζί με τις πατροπαράδοτες δυσιδαιμονίες και προλήψεις, έστω και αν είναι βαφτισμένοι χριστιανοί. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Μεξικού, οι αρχές έκαναν ανασκαφές το 1990 ψάχνοντας να βρουν μαζικό τάφο θυμάτων που σφαγιάστηκαν από τα μέλη σατανικής αίρεσης. 14 άτομα συνελήφθησαν τότε. Όμως οι τελετές μαύρης μαγείας συνεχίζονται στο Μεξικό. Μέσα στην ερημιά της ζούγκλας, ένας άντρας επικαλείται τον Σατανά, τοποθετώντας κεριά πάνω σε έναν άλλον. Ένας θεραπευτής κάνει εξορκισμό σε μια γυναίκα. Πριν λίγο καιρό, στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών, την πολιτεία από όπου προέρχεται ο πρόεδρος Κλίντον, περίπου 250 μάγισσες και παγανιστές έκαναν διαδηλώσεις απαγγέλλοντας στίχους από τη Βίβλο. Η διαδήλωση είχε διοργανωθεί από τον Τέρι Ρίλεϊ, ιδιοκτήτη καταστήματος με είδη αποκρυφισμού. Δεν έλειψε και η αντιδιαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τον πατέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, που ξυλοχοπήθηκε μέχρι θανάτου στο δυτικό Μέμφις τον περασμένο Μάιο. Ο πατέρας πιστεύει ότι ο ξυλοδαρμός είχε θρησκευτικά αίτια.